Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ. Έρχονται Τετάρτη 19 Ιουνίου, γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Προπόληση εισιτηρίων videomusicawards.gr. We go green. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Bars εδώ στο Mad TV με ο Duke. Όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα και ακολουθήστε μας στα social media για να τα βλέπετε όλα πρώτοι. Πάμε λοιπόν. Ο Metro Boomin μιλά για την κατάσταση του hip hop με το Like That να χτυπάει νούμερο 1. Ο Metro Boomin είναι ευχαριστημένος που το hip hop είναι ζωντανό και καλά με απόδειξη ότι το single του και το Future, το Like That, έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, πηγαίνοντας στο Instagram για να χαρεί τη στιγμή. Την 3η 2 Απριλίου, ο Metro μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης του chart αυτής της εβδομάδας με το κομμάτι με τη βοήθεια του Kendrick Lamar να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Λοιπόν, το hip hop είναι ζωντανό και καλά, έγραψε ο διάσημος παραγωγός We Don't Trust You. Επιπλέον, ο Metro και ο Future κατέχουν τη νούμερο 2 θέση με το Type Shit και ο Travis Scott, με τους Travis Scott και τον Playboy Curry. Στο νούμερο 6 είναι το Cinderella που περιλαμβάνει επίσης τον Travis. Στο νούμερο 8 το We Don't Trust You και στο νούμερο 9 το Young Metro με τον The Weeknd, φτιάχνοντας συνολικά 5 τραγούδια στο Top 10 από το πρόσφατα κυκλοφορημένο άλμπουμ τους We Don't Trust You. Δηλαδή, έχουν κάνει άλμπουμ, έχουν φοβερά feats και είναι στις top θέσεις. Αυτό μου θυμίζει μια εποχή που ήταν και ο Pharrell Williams στο top 10, ήταν σε 7 τραγούδια. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνεις, αλλά θα πω ότι γίνεται μόνο όταν είσαι παραγωγός. Λοιπόν, τα Mad Video Music Awards 2024, ΔΕΗ, έρχονται την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Με τη στήριξη του μεγάλου χορηγού του, στη ΔΕΗ, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τα Mad VMA αποκτούν ένα πράσινο ορόσημο και δίνουν μια μεγάλη αγκαλιά στο περιβάλλον με τις δράσεις τους. Για δεύτερη χρονιά, τα Mad Video Music Awards 24 Day μας προσκαλούν για μια μέρα νωρίτερα στο The VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο Taekwondo, από το πρωί της 3ης 18 Ιουνίου. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου για τα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ του 2024 στο www.videomusicawards.gr και have fun! Θα τα πούμε εκεί. Για τώρα πάμε σε ένα break και γυρνάμε γρήγορα πίσω για new releases εδώ στο House of Bars. One. What's up, γυρίσαμε πίσω στο House of Bars εδώ με ATV όπως πάντα και πάμε για new releases. Η Glorilla κυκλοφόρησε το καινούργιο της mixtape με τίτλο Echthang, Echthang. Είναι διπλό το Echthang μέσα. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη της δουλειά μετά το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2022 με τίτλο Anyways, Life's Great. Γιατί Life's Great στην τελική, καιρός ήταν λοιπόν να κυκλοφορήσει κάτι, βέβαια. Από τον Μάιο θα εμφανιστεί σε tour με τη Megan Thee Stallion. Νομίζω όλοι θέλουμε να δούμε αυτό το tour που θα είναι μαζί αυτές οι δύο. Χαμός θα γίνει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε τώρα σε ένα break, γυρνάμε γρήγορα πίσω για Untold Rap Stories για... What's up? Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke, όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα πούμε για Untold Rap Stories για την Laro. Ήξερες ότι το πραγματικό της όνομα είναι Alyssa Michelle Stephens? Η Laro είναι υπερμάχος σωματικής θετικότητας, αγκαλιάζει τις καμπύλες της και ενθαρρύνει τους άλλους να αγαπήσουν και να γιορτάσουν το σώμα τους ανεξάρτητα από τα κοινωνικά πρότυπα. Η Λάρο είναι λάτρης του καλού φαγητού. Όταν δεν είναι απασχολημένη με τη μουσική, απολαμβάνει να εξερευνά διάφορες κουζίνες, καλά κάνει, και να καταγράφει τις γαστρονομικές της περιπέτειες με τους θαυμαστές της. Και food vlogging, λοιπόν. Η θαυμαστής της Λάρο είναι γνωστή ως Latopians και έχει ταλέντο στο να γράφει πολύ καλά hooks. Τα πιασάρικα της hooks έχουν γίνει συνώνυμα με τη μουσική της, αφήνοντας μια διαρκή επίδραση στους ακροατές. Αυτή είναι η δουλειά. Να έχεις καλά hooks. Αυτοί που έχουν καλά hooks τα πάνε καλά. Trust me. Λοιπόν, αυτή ήταν η Λάρο. Πάμε για behind the scenes σε πολύ λίγο εδώ στο Mad TV. One. What's up, γυρίσαμε πίσω για το τελευταίο μας part εδώ στο House of Bars, εδώ στο Mad TV και τώρα θα μιλήσουμε για behind the scenes και το τραγούδι Better Now, που είναι ένα τραγούδι του Post Malone από το δεύτερο studio album του, το Beer Pongs and Bentleys του 2018. Ωραία ενασχόληση τα Beer Pongs και οι Bentleys, μ' αρέσει. Έχει φτάσει στο top 10 των μουσικών charts στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, την Ιρλανδία και τη Νέα Ζηλανδία.
Παράλληλα όμως, το τραγούδι προτάθηκε για την καλύτερη pop solo παράσταση στα 61 βραβεία Grammy, λίγα χρονάκια πριν. Βέβαια, ο καλλιτέχνης σημείωσε ένα ιστορικό ρεκόρ, έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα singles που έχουν γίνει διαμαντένια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε ένα run ο Post Malone κάποια χρόνια εκεί, τέλη των 10s και αρχές. Ήταν τρελό, ξέρω εγώ. Συνολικά 8 τραγούδια του Post Malone έχουν γίνει διαμαντένια στην αμερικανική αγορά μέχρι σήμερα. 8 διαμάντια. Ακραίο. Πάμε να δούμε τώρα. Μπέρνε από Post Malone εδώ στο House of Bars, εδώ στο MEA TV και έτσι κλείνουμε και ανανεώνουμε όπως πάντα κάθε μέρα 9 με 10. Εδώ. One, να είστε καλά.